Εδώ παρακολουθούμε τους νέους του χωριού με παραδοσιακές κριτικές στολές να περνάνε από όλες τις γειτονιές του χωριού παίζοντας λύρα και χορεύοντας. Thank you.
Για τον χρόνο να είσαι καλά. Και καλά. Για τον χρόνο. Το σταυναγκάθι, τις παπούλες, όλα, ε. Φτιάξω λίγο κάτω κάτω. Αντρέα. Βάλτε ένα ρακάκι στον κάμεραμαν. Βάλτε να παίρνει καλά. Θα τα βλέπεις καλά μετά. Μην το ξενερώσε που τα λάστησε. Δεν έχει η μαμά σου. Σε μένα κάμε άμμο κι ο Τιτζαγκάνι να έρχεται στην αγκαλιά μου πάνω. Να του φανεί παράξενο, λέει που πήγαινε αυτή η κυρά. Της δημοκρατίας, τότε που οι έξυπνοι Μελιδονιώτες βρήκαν μία μέρα για να δέρουν τους Τούρκους χωρίς αντίπεινα. Οι Τούρκοι λοιπόν είμαστε όλοι εμείς απ' έξω. Συμβολίζουμε τους Τούρκους. Θα πούμε σε λίγο και θα χορέψουμε σιγά σιγά για να γίνει το δρόμενο. Βλέπουμε λοιπόν τους αδελφούς της Νύφης και την Νύφη με βέργες. Κοίτα λοιπόν τα χρόνια οι Τούρκοι, αν ήθελαν να παντρευτούν μία Χριστιανή, μία Μελιδονιώτισσα, την παντρευόντουσαν, την έπαιρναν, με το έτσι θέλω φυσικά, αλλά πρώτα έπρεπε να εξεταστεί από τον Τούρκο δικαστή, Καουκά ή Καντή, για την τιμιότητά της. Συχνά πυκνά λοιπόν, ο Τούρκος δικαστής, ο λεγόμενος Καντής, ήταν και ο πρώτος άντρας της ζωής της. Αυτό λοιπόν διακομωδούσαν οι τότε... Ήταν αυτά λαχανικά.